Εδώ και αρκετό καιρό οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα έχουν προχωρήσει σε μεγάλες κινητοποιήσεις με χαρακτηριστικό σταθμό τις δύο μεγάλες απεργίες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ίδρυση σωματείων σε δύο μεγάλες εταιρείες του κλάδου, την Teleperformance και του WebHelp. We have to speak louder! To hear us! To hear our demands! Τι οδήγησε τους εργαζόμενους των εταιριών Teleperformance, WebHelp, T-Tech και Foundever στο δρόμο? Στον κλάδο το δικό μας είναι αυτό το κομμάτι των εργαζομένων που αμείβεται χαμηλότερα και λειτουργεί, εργάζεται καθημερινά με τους πιο εντατικοποιημένους όρους εργασίας, αφού οι εργοδότες αξιοποιούν όλη την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης προκειμένου να εντατικοποιήσουν όσο περισσότερο γίνεται την εργασία σε τέτοιο βαθμό να αυξάνουν όσο μπορούν περισσότερο την κερδοφορία, ξεζουμίζοντας την πραγματικότητα τους εργαζόμενους. Ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα αυτό το ζουν σαν καθημερινότητα. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των εργαζομένων αμείβεται στα κατώτερα όρια αμοιβών, δηλαδή στον κατώτερο μισθό, αφού δεν υπήρχαν ποτέ και συλλογικές συμβάσεις να έχουν ανεβάσει τους μισθούς. Και οι καταγγελίες που φτάνανε και όλο το προηγούμενο διάστημα και το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση με τους όρους, δηλαδή την εντατικοποίηση, τις απλήρωτες υπερορίες, ακόμα και το διάλειμμα και το αν θα πάει τουαλέτα ο εργαζόμενος ή όχι, μιλάμε για τέτοιο βαθμό εντατικοποίηση της δουλειάς, είχαν φτάσει σε πολύ ακραίο βαθμό και στην εξίσωση μπήκανε δύο ακόμη παράγοντες. Ο ένας είναι το μεγάλο κύμα της ακρίβειας που έχει τσακίσει σε πολύ σημαντικό την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, όπου πλέον αντιμετωπίζουν πραγματικά ζήτημα επιβίωσης. Και επίσης στην εξίσωση μπήκε και ένας άλλος παράγοντας, ότι φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει επιλεγεί να γίνει το call center της Ευρώπης, να το πούμε έτσι, τα τηλεφωνάδικα της Ευρώπης, όπου έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί οι εργαζόμενοι δουλεύουν με αυτό το απαράδεκτο καθεστώς που υπάρχει για τους μετανάστες στη βίζα ειδικού σκοπού, όπου οι εργαζόμενοι ουσιαστικά είναι όμοιροι των τηλεφωνάδικων και των συμφερόντων που θέλουν να επιβάλλουν. Γιατί εάν κάποιος χάσει τη δουλειά του, δεν χάνει απλώς το μεροκάματό του, αλλά πρέπει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ουσιαστικά σε αυτές τις μεγάλες πολυεθνικές, από τη πρώτη φορά που ιδρύονται επιχειρησιακά σωματεία εδώ στην Ελλάδα, δημιουργεί εμπόδια προς την εργοδοσία να ξεμπερδέψουν το επόμενο διάστημα, όπως προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν με την πάλη των εργαζομένων. Στη δεύτερη απεργία στις 19 Φλεβάρι μπήκαν και οι εργαζόμενοι της Κοσμοτέ Ιβάλιου, που εκεί βέβαια δεν υπάρχουν ξενόγλωσσα τμήματα. Είναι όλοι οι Έλληνες εργαζόμενοι, αλλά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά σε σχέση με τις χαμηλότερες αμοιβές και την αδειοδοτικοποίηση. Μάλιστα, συγκεκριμένη εταιρεία στους 6.500 περίπου εργαζόμενοι, το 60-70% είναι εργαζόμενοι από τρίτες εταιρείες. Οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα απεργούμε και είμαστε εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί με όλους τους εργαζόμενους κόντρα στα σχέδια της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Μέσα στη φωτιά της μάχης των εργαζομένων προέκυψε η ίδρυση των σωματείων σε Teleperformance και WebHelp. Πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το μεγάλο βήμα? Όταν ξεσπάει ένας αγώνας, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με δική τους πρωτοβουλία και με δική τους απόφαση, μαζί με το κλαδικό σωματείο, είπαν και αποφάσισαν θα πρέπει να έχουμε και την οργάνωση μέσα στην ίδια την επιχείρηση και μαζί με το κλαδικό μας σωματείο να παλέψουμε για επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και για σύμβαση στον κλάδο. Το ένα δεν είναι αντιπαραθετικό από το άλλο. Μαζί δουλεύουμε, μαζί βοηθήσαμε και εμείς σαν κλαδικό συνδικάτο να φτιαχτεί το επιχειρησιακό σωματείο. Για παράδειγμα, εδώ στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, το ζήτημα που ταλανίζει πάρα πολύ τους εργαζόμενους στην Teleperformance, δηλαδή το ότι έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ότι εναλλάσσονται από εταιρεία σε εταιρεία προκειμένου να μην γίνονται αορίστου και να μην συγκροτούν δικαιώματα, στις άλλες εταιρείες δεν ισχύει. Εκεί ως επιτοπλίστων οι εργαζόμενοι είναι αορίστου.
Να, ένα ζήτημα λοιπόν που χρειάζεται συγκεκριμένη εξειδίκευση και το φέρνω σαν παράδειγμα. Αυτή λοιπόν την εξειδικευμένη δουλειά προς τα κάτω, το επιχειρησιακό σωματείο μαζί με το κλαδικό θα δώσουμε μαζί τη μάχη για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα για τη διεκδίκηση των εργαζομένων και στον κλάδο και στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, ποια ήταν η δράση, η συμβολή του κλαδικού σωματείου? Ένα κλαδικό σωματείο έχει τη δυνατότητα να ενοποιήσει αυτό τον αγώνα. Να ενοποιήσει αυτό τον αγώνα γιατί όσο κι αν μέσα σε μια επιχείρηση δεν μπορούν να το δουν οι εργαζόμενοι ξεχωριστά που βλέπουν τον ατομικό εργοδότη, τον έναν εργοδότη που έχουν απέναντί τους, αυτό που κατορθώσαμε μέσα από το κλαδικό σωματείο είναι να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι πρέπει να είναι ενωμένοι, να δώσουν κοινό αγώνα, γιατί απέναντί τους έχουν το σύνολο των εργοδοτών του κλάδου που πηγαίνουν κόντρα στα δικαιώματα των εργαζομένων, γιατί όσο και αν τσακώνονται μεταξύ τους για τον ανταγωνισμό και ποιος θα έχει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, σε ένα πράγμα συμφωνούν πώς θα χτυπήσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και αυτό λειτουργήσε στην πράξη. Γιατί σήμερα που μιλάμε, στη WebHelp ήδη έχουμε κάνει μια συνάντηση, έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για τη συλλογική σύμβαση εργασίας και κατορθώσαμε να σπάσουμε το κοινό μέτωπο της εργοδοσίας, ενοποιώντας τον αγώνα μας μέσα σε ένα κλάδο, μέσα από το κλαδικό μας συνδικάτο. Η εργοδοσία της Teleperformance έσυρε στα δικαστήρια το κλαδικό σωματείο. Με τι επιχειρήματα το έκανε αυτό και πώς αντέδρασαν σε αυτό οι εργαζόμενοι? Κατά την ακροματική διαδικασία γελούσαν όλοι οι παραβρισκόμενοι στην αίθουσα. Τι έλεγε η Teleperformance? Έλεγε πρώτον ότι το σωματείο μας δεν είναι κλαδικό, είναι διακλαδικό και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Έγινε ξαφνικά δικαστής η Teleperformance και ενώ έχουμε πάρει την έγκριση του καταστατικού μας από την ίδρυση, έχουμε τροποποιήσει το καταστατικό, έχουμε πάρει έγκριση, έχουμε κοντεύουμε τα 3.000 μέλη σε όλη την Αττική, η Teleperformance λέει ότι αυτό το σωματείο δεν θα έπρεπε να είναι σωματείο, γιατί δεν υπάρχει κλάδος τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής επικοινωνιών. Αυτοί λοιπόν αμφισβητούν για το αν το σωματείο είναι κλαδικό ή διακλαδικό. Δεύτερον, αυτό που λένε και είναι επίσης αστείο, είναι ότι η εταιρεία δεν είναι στον κλάδο μας. Τι κι αν έχει πελάτες μεγάλους, τεράστιους κολοσσούς από τα μεγάλα μονοπόλια, είναι πάρα πολύ γνωστά, Google, Microsoft, Apple, OTE, Nova, Vodafone και δεκάδες άλλες εταιρείες από όλο τον κλάδο, όχι μόνο που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Εκείνοι λένε ότι είναι εταιρεία που απλώς παρέχει υπηρεσίες. Μάλιστα, το πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση συμμετέχει και στα συνέδρια των εργοδοτών που κάνουν, το ένα το που είναι πολύ γνωστό ευρέως είναι το Infocom, και ότι η τελευταία ανακοίνωση που έβγαλε σαν επιχείρηση είναι ότι χρησιμοποίησε πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να προσπαθήσει να αντικαταστήσει εργαζόμενους. Βέβαια έφαγε τα μούτρα της, γιατί το πρόγραμμα της τεχνητής νοημοσύνης δεν κατάφερε να αντικαταστήσει τους εργαζόμενους και φυσικά προσπαθεί να αξιοποιήσει τον νόμο Χατζηδάκη και στο ζήτημα του ΓΕΜΙΣΟΕ. Την ώρα που ήδη υπάρχει μία απόφαση που λέει του τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας θετική ως προς τους εργαζόμενους και ως προς την προσφυγή που έχει κάνει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και περιμένουμε την απόφαση της Ολιομέλειας, έχει χρησιμοποιήσει και αυτό σαν επιχείρημα για να μην ξεκινήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι και στην Teleperformance και στα υπόλοιπα τηλεφωνικά κέντρα έχουν καταλάβει την προσπάθεια που έχουν κάνει, έχουν καταλάβει την τακτική τους και όχι μόνο δεν έπιασε η προσπάθεια τρομοκράτησης, αλλά παρουσιάζονται πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Και τώρα ποια θα είναι η δράση των εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα το επόμενο διάστημα? Ήδη έχουμε κανονίσει μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης για το Σάββατο 9 Μάρτη με τους Banda Entopica και από το βήμα που μας δίνετε κι εσείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους προφανώς στην Αττική που θα μπορούν να παρακολουθήσουν. Θα γίνει στο πρώτο λύκειο Ταύρου, Αγία Σοφίας 16, να έρθουν για να ενισχύσουν, για να δημιουργήσουμε ένα απεργιακό ταμείο
γιατί νομίζω όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι όταν εργαζόμενοι μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία συνεχών απεργιακών κινητοποιήσεων, το ζήτημα της επιβίωσης είναι πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό και είναι ένα ζήτημα που πρέπει σαν εργαζόμενοι να ενισχύσουμε τις προσπάθειες που γίνονται σε αυτό το κομμάτι της εργατικής τάξης. Οι εργαζόμενοι έχουν αποφασίσει ήδη ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με απεργία στις 13 Μάρτη και μάλιστα συντονισμένοι με τους συναδέλφους μας από τη Γαλλία που εργάζονται στα τηλεφωνικά κέντρα και συγκεκριμένα στη τηλεπερφόρμανς, σε ένα σημαντικό βήμα κλιμάκωσης στον αγώνα που δείχνει ότι η εργατική τάξη έχει τη δύναμη να συντονιστεί και να επιβάλλει πράγματα όχι μόνο μέσα στα σύνορα μιας πόλης ή μιας χώρας, αλλά όταν υπάρχει πραγματικά διεθνιστική αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα για να επιβάλλουμε τα αιτήματά μας και τα δικαιώματά μας, μπορούμε και σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο όλου του κόσμου να επιβάλλουμε το δίκαιο μας. Όλοι μαζί πραγματικά μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και άλλον ένα να πείσουμε, πραγματικά πολλαπλασιάζουμε την επίδραση και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Αυτός ο αγώνας δεν πρέπει να πάει πίσω. Προχωράτε μπροστά, είμαστε μαζί σας. Εξάλλου να μην ξεχνάμε ότι ήταν πολύ σημαντικό και βοήθησε πάρα πολύ τη δράση που έχουμε αναπτύξει μέχρι τώρα και η αλληλεγγύη που εκφράστηκε από δεκάδες συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και η διεθνιστική αλληλεγγύη και από την Ινδία και από την Τινησία και από το Μαρόκο και από την Ολλανδία και από το Βέλγιο και από τη Γαλλία, που προφανώς ερχόμαστε και σε συντονισμό για να πάμε στις 13 Μάρτη, και μάλιστα τα συνδικάτα από την Πορτογαλία που έχουν εργαζόμενους στην τηλεπερφόρμανς έχουν ήδη προχωρήσει στις 26 Φλεβάρι σε μια 24ωρη απεργία, και στο χαιρετιστήριο μήνυμα που μας στείλανε μας είπαν ότι παίρνουν θάρρος από τον αγώνα που ξέσπασε εδώ στην Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη να τα βάλουμε ακόμα και με αυτούς που όταν ήμασταν οργάνωτοι και δεν παλεύουμε για να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, μας φαίνονται γίγαντες. Τελικά γίγαντες είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι, γίγαντες είμαστε εμείς, η εργατική τάξη που παράγουμε έναν τεράστιο πλούτο και που μας θέλουν μέρα με την ημέρα να ζούμε όλο και με χειρότερους όρους. Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough!